Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Κτενά, αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να μιλήσουμε και να κάνουμε και έναν απολογισμό για το έργο του, γιατί είναι εκ νέου υποψήφιος φυσικά. Καλησπέρα σας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σπυροπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ξεκίνησε ο προεκλογικός αγώνας, έχει ήδη ξεκινήσει βασικά για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Να κάνουμε έναν αρχικά ένα μικρό απολογισμό, κύριε Κτενά. Τι έγινε, τι δεν έγινε αυτά τα χρόνια. Παλέψατε κι εσείς με δυσκολίες, όπως και όλοι οι αντιπεριφερειάρχες προφανώς. Να πω αρχικά ότι ναι, είμαι υποψήφιος με την νυν Περιφερειάρχη, την κυρία Ρόπη Κράτσα Τσακαροπούλου και το συνδυασμό Ιόνιο Δυνατά, κάθε νησί ψηλά. Και από αυτό το βήμα να την ευχαριστήσω θερμά για τη διαρκή εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα 4 χρόνια. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, κυρία Σπυροπούλου, διότι υπό αντίξωες συνθήκες, αλλεπάλληλες κρίσεις, είτε υγειονομική, είτε κλιματική κρίση, είτε και άλλες, κατορθώσαμε να είμαστε μια παραγωγική περιφερειακή αρχή, δίχως να ψάχνουμε δικαιολογίες, και φέραμε αυτά αποτελέσματα. Καταφέραμε να κάνουμε έργα σε κάθε γωνιά της Λευκάδος, αλλά να θέσουμε και τις βάσεις για το αύριο. Με οραματικά έργα, τα οποία νομίζω ότι θα σφίσουν σφραγίδα στην περιοχή μας. Είναι όντως αρκετά τα έργα, πολλά. Θα θέλαμε να μας πείτε ορισμένα τα οποία πιστεύετε ότι ήταν απαραίτητα, θα λέγαμε, για τον τόπο και είχαν ίσως καθυστερήσει ή μπορεί να μην είχαν σκεφτεί ίσως παλαιότερα να μπουν σε μια συνθήκη καλή ώστε να προχωρήσουν. Υπάρχουν τέτοια έργα τα οποία όντως ολοκληρώθηκαν ή ας πούμε ότι πήρανε μια γραμμή ώστε να συνεχιστούν. Βεβαίως υπάρχουν έργα που είναι σε εξέλιξη, πολύ σημαντικά, αλλά και άλλα τα οποία ολοκληρώθηκαν, που βρήκαμε, θα λέγαμε, βαλτωμένα, τα οποία τα φέραμε σε μία ροή, όπως για παράδειγμα το γυμνάσιο της Βασιλικής, το οποίο το επόμενο χρονικό διάστημα έχει ολοκληρωθεί το έργο, το επόμενο χρονικό διάστημα θα παραδοθεί στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το τουριστικό καταφύγιο Σκαφών στον Ιβρύ, που πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο επιμελήθηκα προσωπικά σε κάθε του βήμα και αυτό τίνει προς την ολοκλήρωση. Είναι πάρα πολλά. Θα σας πω, να σας αναφέρω μόνο για την επόμενη ημέρα οραματικά έργα, πολύ σημαντικά κατά την κρίση μου, όπως είναι η ανάπλαση της Κύρας, η ανάπλαση του Αγίου Ιωάννη, τα αντιδιαβρωτικά του Αγίου Ιωάννη, η ανάπλαση του κτήματος Πασά, η δημιουργία του αθλητικού πάρκου, όλα αυτά είναι σε μελετητικό στάδιο και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία την επόμενη μέρα έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε με συνέπεια και εργατικότητα όπως μας χαρακτηρίζει ως περιφερειακή αρχή μέχρι σήμερα. Εμείς σας το ευχόμαστε πραγματικά από καρδιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Θα τα πούμε και πριν τις κάλπες, φυσικά. Ευχαριστώ, Σπυροπούλου. Κλείνοντας, να ζητήσω την ανανέωση της εμπιστοσύνης του κόσμου, των συμπολιτών μου. Γνωρίζουν ποιος είμαι. Δεν έχω αλλάξει καθόλου. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, ο οποίος καθημερινά εργάζομαι με απόλυτο σεβασμό σε όλους τους συμπολίτες μου. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα μας ανήκει και θα είναι νικηφόρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.